Θα πάω στον κύριο Κωνσταντίνο Κουλιό, τον ευχαριστώ που περίμενε υπομονετικά. Στο παρελθόν ήταν και αντιδήμαρχος στον Τύρναβο. Είναι στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά είναι στο Δήμο Τυρνάβου. Ο Τύρναβος τη γλίτωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη γλίτωσε. Πολιτικός μηχανικός είναι ο άνθρωπος. Τη γλίτωσε ο Θεσσαλικός κάμπος. Το πιο απλό, κανείς δεν μπορεί με άνεση να επικοινωνήσει με τη Λάρισα ή με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, το οποίο έχει αποκοπεί τρομάρα μας. Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, η κύρια αρτηρία της χώρας. Καλημέρα, κύριε Κουλιέ. Καλημέρα σας, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε ένα βήμα να μιλήσω στους ακροατές σας. Θέλω να μου πείτε καταρχάς και με την επιστημονική σας ιδιότητα, παρακαλώ πολύ, ποια είναι η εικόνα που έχετε στο πεδίο που αφορά ακόμη και τις κατασκευές. Τι έχει συμβεί εδώ? Πρώτον, συμπέρασμα είναι ότι ό,τι και να έχει γίνει από πλευράς τεχνικών κατασκευών, αυτές δεν ήταν επαρκείς να μετριάσουν το φαινόμενο που ζούμε. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Παρόλο που ο Ιαννός μας είχε προειδοποιήσει, παρόλο που έπεσαν πολλά, λίγα, αν αξιοποιήσαμε τα κεφάλαια που είχαμε ή τις δυνατότητες χρηματοδότησης αυτών των αντιπλημμυρικών έργων με έναν τρόπο, τον προσφορότερο ή οτιδήποτε, αυτό που πριτάνευσε από τον Ιαννό και μετά ήταν να αποκατασταθεί η εικόνα της πρώτερης κατάστασης. Αυτό μας δεσμεύει ανεπανόρθωτα σε έναν φαύλο κύκλο. Ό,τι είχαμε μέχρι τον Ιαννό δεν έφτανε για τον Ιαννό ως αντιπλημμυρική προστασία. Πώς αυτό είναι μια λογική που μας δέσμευσε? Από εκεί και πέρα, και ήταν επίσημη λογική, ακόμα και σήμερα ακούγεται, υπάρχουν σκέψεις ή ακούγονται απόψεις από πολύ ψηλά ιστάμενους ανθρώπους, θεσμούς, για την πρώτερη κατάσταση. Αυτή η πρώτερη κατάσταση δεν μας έφτασε. Από εκεί και πέρα, είναι πασιφανές ότι δεν έγιναν ουσίας πλημμυρικά έργα. Γιατί στερούμαστε έναν σχεδιασμό πάνω στον οποίο θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας αλλά και κάθε περιοχής της χώρας. Εδώ απουσιάζει το βασικό. Και η κρίση, όπως είπατε προηγουμένως, είναι εδώ. Δηλαδή είναι χθες. Όπως το είπατε πραγματικά, είναι χθες. Δεν έχουμε το χρόνο πλέον. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον. Από εκεί και πέρα, το γνωστό πολιτικό σύστημα λειτουργήσε όχι απλώς με την το να κάνει οδοποιία με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με χρηματοδότηση αντιπλημμυρικής προστασίας. Γιατί αυτά είναι που φαίνονται, γιατί είναι η εικόνα των πραγμάτων. Κύριε Κουλιέ, δεν είναι μόνο αυτό, με συγχωρείτε. Πριν από λίγο είχαμε έναν συντοπίτη σας, συμπατριώτη σας, εν ευρία έννοια, Καρδιτσώτη, από το Καρποχώρι, ξέρετε τι μας είπε? Όχι μόνο έργα οδοποιίας, χρηματοδοτήσεις σε συλλόγους για πανηγύρια. Εκεί πήγαν τα χρήματα. Φιέστες. Τι να πω, ας πούμε, όταν η αντιπλημμυρική προστασία σήμερα που συζητάμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προϋπολογισμό της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η προβολή της περιφέρειας, εδώ εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε το πάρετε, αγγίζει τα 3 εκατομμύρια, δύο τόσο, αντιλαμβάνεστε την αντιστοιχία. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι. Πρέπει να αλλάξει όλη η νοοτροπία μας, όλη αυτή η ιστορία που αφορά τον δημόσιο χώρο, τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα ζητήματα. Η κλιματική κρίση είναι αυτή που βάζει ένα όριο σε αυτό που ορίζουμε ασφάλεια από την πλευρά του κράτους. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης των κρατών ήταν η ασφάλεια. Σήμερα αισθανόμαστε ότι ζούμε σε έναν τόπο που δεν προσφέρεται αυτό. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα στο υπογάστριο της ύπαρξής μας ως κράτος. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Πρέπει κάποτε να αλλάξουμε τον πολιτικό διάλογο, τον τρόπο που ενεργούμε, τον τρόπο, όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λέτε, κάνετε πολύ κέρδες επισημάνσεις κατά τη γνώμη μου, κύριε Κουλιέ, και μακάρι και το κεντρικό πολιτικό σύστημα να μπορούσε να τα δει με μια τέτοια οπτική. Όμως θέλω να σας ρωτήσω και θα επιστρέψω, δεν τα αποφεύγω, γιατί ανοίξατε ένα πολύ ευρύ πεδίο. Θέλω να σας ρωτήσω, το ένα πεδίο είναι το τι δεν έγινε σε μια νέα πραγματικότητα που βιώνουμε δεκαετίες, το τι δεν έγινε, ένα, το πού πήγαν, δύο. Το τρία όμως, πέρα από τις υπόδομες, θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που συμβαίνει έστω το κακό, λειτουργεί σε τίποτα συντονισμένα, και προσέξτε εδώ, σε όλους τους βαθμούς των κρατικών επιτελείων, κυβέρνηση, υπουργεία, περιφέρεια, δήμοι, ή λειτουργήσε περισσότερο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της αυτοοργάνωσης τοπικά, γιατί εμείς έξω από το χώρο αυτό προσλάβαμε τα πρώτα 24 ώρα. Μα για να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράψατε και από αυτό που ζούμε στην πραγματικότητα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τη Δευτέρα ανέβηκα σε αυτό το περιβόητο κατελπίλα το φορτωτή για να πάω μέχρι τη Λάρισα και να γυρίσω πίσω. Αυτό που βλέπουμε του φορτωτή του κατελπίλα ήμουνα τη Δευτέρα. Δεν είναι ότι δυσχέρυναν οι επικοινωνίες, δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή είναι ένα νησί. Δεν επικοινωνεί με κανέναν. Χθες άνοιξε ο δρόμος για Καρδίτσα και από Καρδίτσα πηγαίνουν Τρίκαλα, οι Λαρισαίοι. Οι Λαρισαίοι πηγαίνουν μόνο στο νότο. Δεν υπάρχει τρόπος να πας στη Λάρισα από το βορρά. Με κανέναν τρόπο. Εγώ αν θέλω να ξεκινήσω από τον Τύρναβο για να πάω στη Λάρισα, πρέπει να κάνω μια διαδρομή της τάξης των 180 χιλιόμετρων. Για να καλύψω μια απόσταση 17 χιλιόμετρων, 15. Λοιπόν. Αυτό για να γίνει, να σας πω αυτά που θέσπισε αυτή η κυβέρνηση με αυτόν τον, τώρα όχι πριν από χρόνια ας πούμε, ή τι έπρεπε να είχαμε κάνει με την πράσινη ανάπτυξη, τις εντάξεις και όλα αυτά. Το 2020 ή αυτή η κυβέρνηση εδώ, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, ψήφισε τον νόμο περί πολιτικής προστασίας. Χαρδαλιά, το νόμο Χαρδαλιά, τα λέγαμε χθες. Μάλιστα. Ο νόμος περί πολιτικής προστασίας απαιτούσε την ίδρυση αυτών των, την δημιουργία αυτών των συντονιστικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επιχειρησιακό κέντρο δηλαδή, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι μεθέκαυτο. Είναι το 2020 νόμος. Μάλιστα. Και έπρεπε οι περιφέρειες να ορίσουν αυτό. Τι βλέπουμε σήμερα? Έρχεται το κεντρικό κράτος. Εγώ τώρα είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος τώρα, έτσι. Και έρχεται το κεντρικό κράτος να αντικαταστήσει όλη αυτή την ιστορία, δηλώνοντας στην ουσία την πολιτική ανικανότητά μας να οργανωθούμε σε επίπεδο περιφερειών. Σε επίπεδο περιφερειών. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν βλέπουμε. Έρχεται ένας πρωθυπουργός και λέει: παιδιά, εσείς εδώ είστε ανίκανοι, δεν έχετε κάνει τίποτα από όλα αυτά και έρχομαι εγώ να σας υποκαταστήσω. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό όμως είναι μια τεράστια πληγή στο όλο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί, φαίνεται να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτά που και αυτό νομοθετεί και ψηφίζει. Συγγνώμη, χθες, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουλιέ, αλλά. Καλά κάνετε. Με συγχωρείτε. Και, αν δεν τα κάνετε τώρα όλοι σας, πότε θα τα κάνετε? Με συγχωρείτε, αλλά. Εχθές ο αρμόδιος υπουργός που είπε τι παρέλαβε, μας είπε το super duper του Aegis, που μας είχαν ζαλίσει με τις καμπάνιες του Aegis. Το Aegis 1% η απορρόφηση. Αυτό λέει παρέλαβα. Κάρφωσε. Τον προηγούμενο που έγινε τώρα υπουργός ναυτιλίας, τον κάρφωσε. Λοιπόν, 1%. Καταλάβατε. 1% για όλη τη χώρα. Και ρίστο εν παρόδο, καλά μου το λέει ένας ακροατής εδώ. Τα 2.200 που είπε η κυρία Ντελάιεν είναι και οι πύρκαγιες μέσα. Δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Για να καταλάβουμε το δούλευμα που πέφτει συνολικά. Λοιπόν, άρα μου λέτε, γιατί κύριε Κουλιά, με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να χαρακτηριστεί στα όρια της εθνικής κρίσης η κατάσταση είναι τοπικό γεγονός ή κοπεί η εθνική οδός? Προφανώς δεν είναι τοπικό γεγονός. Ούτε η περιφέρεια μπορεί να σηκώσει την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας από μόνη. Δεν έχει τους θεσμούς δηλαδή, δεν έχει τους μηχανισμούς.
για να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε. Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει καταρχάς. Μα έχει το κράτος, έχει το κράτος, πιστεύετε, θέλετε να σας πω μεταξύ των άλλων, γιατί είστε και μηχανικός. Ξέρετε ότι έφυγαν από εδώ τα κλιμάκια που καταγράφουν τους σεισμόπληκτους δύο χρόνια στα Αρκαλοχώρη. Έχουν φύγει εδώ και τέσσερις μέρες να έρθουν και καλώς. Απάνω, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να βοηθήσουν την καταγραφή. Έτσι γίνεται η δουλειά. Rotation και στους υπαλλήλους. Στον Τύρναβο ζήσαμε το σεισμό λίγους έναν μήνα πριν από εσάς, το 20. Ενάμιση μήνα. Τότε έφυγαν όλοι από εδώ και ήταν σε εσάς. Μάλιστα. Το Αρκαλοχώρι. Ρωτήσω στους υπαλλήλους στην κρατική μηχανή. Τώρα δεν θέλω εγώ να μπω στη συζήτηση το τι έχουμε ζήσει τρία χρόνια για τους σεισμούς εμείς ως μηχανικοί που θέλουμε να διεκπεραιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Αφήστε το κατά μέρος. Ας μην το συζητήσουμε. Ναι, ναι, σωστά έχετε. Εγώ σας λέω το εξής. Για να εκτιμήσουμε πολλές φορές. Εδώ έχουμε ένα έλλειμμα πολιτικής συγκρότησης. Λοιπόν, για να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών μας, των αντιπλημμυρικών πολιτικών, απέναντι στις φυσικές καταστροφές, στους σεισμούς, στις πυρκαγιές, οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε έναν στόχο. Αυτός ο στόχος βγαίνει από έναν σχεδιασμό. Πρώτα λοιπόν έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο να σχεδιάσουμε το περιβόητο αντιπλημμυρικό σχέδιο για τη Θεσσαλία, που σας ανοίγω και μια παρένθεση, συνδυάζεται με το πρόβλημα νερού στη Θεσσαλία. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Η ταμίευση ή οι ταμιευτήρες ή τα φράγματα που τώρα ανακαινούνται ως άποψη αντιπλημμυρική, αντιλαμβάνεστε ότι συμμετέχουν στη διαδικασία ταμίευσης νερού και είναι σενάριο για την άβρευση της Θεσσαλίας. Εδώ είχαμε ένα περιφερειάρχη, ο οποίος εγκλωβισμένος, δεν ξέρω, σε αυτό το περιβόητο ιδεολόγημα της μεταφοράς από τον αχελό του νερού, ναι, ναι, που έληξε αυτό το ζήτημα, ήταν εναντίον της ταμίευσης του νερού. Εγώ τον είχα ζήσει σαν, επειδή το διαχειριστικό σχέδιο της ΛΑΠ Πηνιού, της Λεκάνης Απορροής Πηνιού, ολοκληρώθηκε και έγινε, κυρώθηκε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε 7 χρόνια να έχουμε να ανανεώνουμε αυτά τα σχέδια με συγκεκριμένους στόχους, τέλος πάντων κτλ. Να ορίεται το 2016, γιατί το καινούριο σενάριο που είχε υιοθετήσει τότε το κράτος και όλοι μας εδώ πέρα ήταν η περιβόητη ταμίευση του νερού, ότι δεν ήθελε τους ταμιευτήρες. Ήταν εκτός αυτού ο άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε αυτό το μένος εναντίον της ταμίευσης του νερού. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι να σχεδιάσεις αυτό το σενάριο, πρώτον για να μετριάσεις τις καταστάσεις της κρίσης τύπου Ντάνιελ, αλλά να είσαι άθικτος από τις καταστάσεις σχεδόν τύπου Ιαννού. Μάλιστα. Αυτό θα πάρει χρόνια. Πού να είχατε και τον αχελό, δηλαδή. Πού να είχατε και τον αχελό. Θα είχε πλημμυρίσει όλη η χώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που υποτίθεται ότι ο αχελός είναι ένα ελεγχόμενο σύστημα. Αλλά αφορά μια άλλη ιστορία. Αν ανοίξουμε το ζήτημα της συζήτησης του αχελώου, θα αντιληφθείτε ότι ήταν μια εξαγγελία που δεν κατέληξε ποτέ σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα και δέσμευσε τη Θεσσαλία πάνω στο πρόβλημα των αρδεύσεων του νερού, της εξεύρησης νερού, για πάνω από 40 χρόνια, χωρίς να οδηγεί πουθενά. Όλη η ιστορία εξαντλούνταν, είσαι υπέρ, είσαι κατά, λες και είναι θέμα τέτοιο, λες και είναι ζήτημα επιλογής, όχι, ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο για να ορίσουμε αυτή τη Θεσσαλία, για να παίξει αυτόν τον ρόλο που παίζει διαχρονικά για αυτή τη χώρα, με αποτέλεσμα τώρα να βρισκόμαστε χωρίς σχέδιο, με προειδοποιήσεις, με σενάρια πάρα πολύ αρνητικά, με τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής που δεν έχει αποτιμηθεί ακόμα. Ένα ενδεικτικό θα σας πω, ότι ήδη 7 με 8.000 διαμερίσματα κατοικίες μένουν χωρίς θέρμανση, γιατί έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, και σε 40 μέρες αυτά τα υποτιθέμενα θα πρέπει να λειτουργήσουν. Ούτε οι υδραυλικοί δεν φτάνουν για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ούτε κρεβάτια δεν θα έχουμε
να οι βιομηχανίες να μας στηρίξουν, να βρούμε τα κρεβάτια που θα χρειαστεί να επιπλώσουμε τα σπίτια. Και εδώ τίθεται και μια μεγάλη άλλη ιστορία. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βγαίνουν πολύ αρνητικά σενάρια για συγκεκριμένους οικισμούς, για μια σειρά από πράγματα. Και για τη στατικότητα εννοείται των οικοδομών. Και για τη στατικότητα. Και να σας, γιατί μου θίξατε αυτό το ζήτημα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή είμαι μηχανικός, θέλετε και μια απάντηση. Ακούστε με λίγο. Στο επίπεδο όπου οι κατοικίες έχουν εφέροντα οργανισμό αποκλεισμένο σκυρόδεμα, φαίνονται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η υποθεμελίωση, αντιλαμβάνεστε ότι τα θεμέλια δηλαδή θα έχουν θιχτεί, αυτά τα σπίτια θα είναι σίγουρα επισκευάσιμα, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε δυνητικά σε έναν εύλογο χρόνο να κατοικηθούν, αφού συζητήσουμε βέβαια για την απομάκρυνση και όλο αυτό που δεν μιλάει, για τεράστιους όγκους λιμάτων τα οποία πρέπει να μεταφερθούν. Και όχι μόνο, επίπλων όλων αυτών των πραγμάτων που βγαίνουν μέσα από ένα σπίτι. Πέρα όμως από αυτό, όλες οι κατοικίες, ό,τι κτισμένο είναι, σε όλο το δομημένο περιβάλλον, του οποίου ο φέρον οργανισμός είναι αποφέρουσα τυχοποιία, δεν συζητάμε για πλήθυνα σπίτια, τα οποία όπως καταλαβαίνετε, ενώ έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή στο σεισμό, στο επίπεδο του νερού δεν μπορούν να αντισταθούν, είναι κατεστραμμένα δηλαδή, καταστρέφονται λόγω της δομής τους, λόγω του δομικού υλικού που χρησιμοποιείται. Τα υπόλοιπα που είναι φέρουσα στιγχοποιίας, κατά το φτωχό μυαλό, χωρίς να έχουμε κάνει ακόμα αυτοψίες, άλλωστε ποιος φτάνει εκεί, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα και σχεδόν θα πρέπει να οδηγηθούν στην κατεδάφιση. Άρα υπάρχει και οξύτατο, θα αναβληθεί οξύτατο άμεσα μάλιστα. Στεγαστικό ζήτημα. Το στεγαστικό το έχουμε ήδη εδώ, διότι σωστά, τα σπίτια που πλημμύρισαν δεν θα κατοικηθούν στο άμεσο μέλλον. Όταν ένα σπίτι πάρει 2 μέτρα νερό, είναι ισόγειο με φέροντα οργανισμό από μπετό, δεν μπορεί να κατοικηθεί άμεσα. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα στεγαστικό πρόβλημα λόγω των γενικότερων συνθήκων. Τώρα αυτό επιτείνεται ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν ξέρω και δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα, γιατί όντως προέχει η υγειονομική βόμβα που θα ζήσουμε. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο ένα θέμα το ένα. Άλλο θέμα το άλλο. Μα μισό λεπτό. Η ανύπαρξη. Κύριε Κουλιέ, όμως. Η ανύπαρξη ενός συντονιστικού. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται ακριβώς. Στο τέλος. Ναι, στο τέλος, τι χρειά έχουμε κρατικών οργάνων. Γιατί κοιτάξτε, έχετε δίκιο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά εδώ οι κάτοικοι, εδώ μας είπε ο αγρότης, μόνοι μας λέει, ανοίξαμε λάκκους, ρίξαμε ασβέστη, τα θάψαμε. Τι να κάνουμε, λέει. Δεν το συζητάμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άρα δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπάρχει κουλτούρα. Ποιος να το κάνει το σχεδιασμό. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά μετά τον Ιαννό, ότι μάθαμε. Το ψήφισα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ανακύπτει η έλλειψη του συντονιστικού. Έχει και λύνει και ένα ζήτημα μιας μεγάλης απορίας που κυκλοφορεί εδώ. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο εξέλιξη σε μέρες, στον χρόνο. Έχουμε χρόνο δηλαδή. Πέρα από τα σενάρια, πέρα από αυτά που έβγαλε το αστεροσκοπείο, το ΜΕΤΕΟ και τα λοιπά και οι ιστορίες αυτές, ας υποθέσουμε ότι οι θύνοντες δεν το έδωσαν τόσο μεγάλη βαρύτητα. Ναι, αλλά τη Δευτέρα προς Τρίτη ζούσαμε το φαινόμενο στη Μαγνησία. Σωστά. Την Τετάρτη το πρωί, γιατί δεν βγήκε το 112 να εκενώσει τις περιοχές αυτές. Για να προλάβει ο κόσμος να πάρει. Αφού βλέπαμε το σενάριο, το βλέπαμε. Όχι μόνο το βλέπαμε, δεν ήταν μόνο ένα απλό σενάριο, δεν ήταν απλώ πρόβλεψη, το είχαμε μπροστά μας. Συγγνώμη κύριε Κουλιέ, με συγχωρείτε. Χθες εδώ ένας ειδικός εμπειρογνώμονας μας έστειλε και το αναρτήσαμε και το χάρτη επικαιροποιημένο, παρακαλώ πολύ. Προφανώς. Οκτώβριος του 2022, που λέει ότι σε ακραία φαινόμενα βροχής οι κίτρινες περιοχές στη Θεσσαλία είναι αυτές που πλημμύρισαν και είναι της πολιτικής προστασίας. Άρα τα ξέραν όλα. Τα είχαν μπροστά τους. Καταλάβατε.
πω το εξής. Εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία αντιμετώπισης, αν δεν πιστέψουμε στο σχεδιασμό, αν σαν κουλτούρα, σαν άποψη, αν δεν αναζητούμε πολιτική εκπροσώπηση με μια ευθύνη, θα φτάσουμε στο εξής οξύμορον ζήτημα. Ήταν υποχρεωμένη από το 2017 η Περιφέρεια Θεσσαλίας να φτιάξει το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, μετά από αυτό το πράγμα το προκήρυξε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, το Μάρτιο του 2020. Μετά από 4 αναβολές το έργο θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 31 Δωδεκάτου του 2023. Με συγχωρείτε, παραμονή πρωτοχρονιάς εννοείται. Ναι, είναι τρελό αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Δηλαδή, πέστε μου σας παρακαλώ, είναι ηρωνία. Τι είναι αυτό το πράγμα, τώρα έχουμε ένα... Τι ακριβώς, δώστε μου τι μια εξήγηση. Τι να σας πω, κύριε Κουλιά μου, τι να... Αυτό τώρα ήταν κερασάκι στην τούρτα που μας είπατε εδώ. Όλα τα είχε... Αυτό. Όλα τα είχε ο Θεσσαλικός κάμπος, έχει βουλιάξει τη λάσπη και μαζί του η χώρα. Αυτό τη μάραν 31 Δωδεκάτου. Τι να πω. Είναι πλάκα αυτό. Μας ηρωνεύονται. Είναι ένα ζήτημα... Και να πω και κάτι ακόμα. Η πολιτική, έκανα 5 χρόνια σε έναν Δήμο Τυρνάβου, εντάξει, ένας μικρός Δήμος. Εμείς δεν έχουμε ούτε την οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων, όπως αντιλαμβάνεστε, η οποία είναι και μια εξαίρεση, πιστεύω, στη χώρα. Νομίζω όμως ότι είμαστε ο μέσος Δήμος της χώρας. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε. Και αυτά που μας συμβαίνουν εμάς, μάλλον συμβαίνουν σε όλους. Η πολιτική προστασία ήταν 15ο θέμα στην ατζέντα προτεραιοτήτων. Και πάλι υψηλά τη βάζω. Ορίζαμε έναν υπάλληλο για την πολιτική προστασία. Γινόταν και μια σύσκεψη κάθε χρόνο. Από αυτές τις συσκέψεις που συμμετέχει η πυροσβεστική, το αστυνομικό τμήμα, ο τάδε και ο τάδε. Στην ουσία μια δικαιολογία, μια τελετουργία δικαιολογίας σε αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα. Ανεύθυνων ανθρώπων, υπηρεσιών που θα μετέφεραν τις αρμοδιότητες ο ένας τον άλλον, τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, γιατί απουσιάζει ένα συντονιστικό σχέδιο, μια οντότητα, ένα υποκείμενο το οποίο ο νόμος πλέον το έχει δημιουργήσει, που πρέπει να αναλάβει το ρόλο όλης αυτής της αντιμετώπισης. Αχ, κύριε Κουλιά, πώς θα γίνουν τα έργα αρπακόλα. Ακούστε εδώ, μου λέει ο Κώστας. Καλημέρα, λέει. Ήμουν κάτοικος Αγιάς Λαρίσης μέχρι το 21, μέχρι που μετακόμισα στις νήσους Φερόες. Έχω δουλέψει σε έργα συντήρηση οδοπία στο Δήμο Αγιάς και συντήρηση ίδρυυση και επίσης σε κατασκευή υποθαλάσσιας σύραγγας στις νήσους Φερόες με νορβηγική επίβλεψη. Μόνο μια κουβέντα, λέει, θα πω στους πατριώτες μου. Δεν υπάρχει σωσμός στη χώρα. Πώς να λειτουργήσει ο μηχανισμός του κράτους όταν έχει όλα τα χρόνια λάσπη και γράσο από ανθρώπους που δεν σέβονται το δημόσιο χρήμα. Θέλω, κλείνοντας σήμερα, για να τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω αν κάποιος σας έλεγε αυτή τη στιγμή πώς είναι εφικτή γρήγορα η ανάταξη της περιοχής, τι θα το απαντούσατε? Διότι από αυτή την περιοχή εξαρτάται ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, από το ράφι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι και η διέλευση των οχημάτων, παρακαλώ πολύ να μην τα ξεχνάμε, διότι οι παραχωρησιούχοι μια χαρά εισπράττουν τα διόδια, έχει κλείσει η εθνική, η κύρια οδική αρτηρία, από θέμα, θέλετε και θέμα εθνικής ασφάλειας, θέλετε θέμα μεταφοράς προϊόντων, η ξεφτύλα είναι ανίποτη. Ακούστε με λίγο, προφανώς αυτό που πρέπει να αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που, για να το συνδέσω με αυτό που την άποψη που είπατε του ακροατή σας προηγουμένως, όπου ο πολίτης θεωρεί
ότι η πολιτική με ήττα είναι αναποτελεσματική και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι αναξιόπιστη. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει από αυτή την ιστορία είναι να αντιληφθούμε όλοι τις ευθύνες απέναντι στο ίδιο μας το σπίτι, απέναντι σε αυτό που ζούμε όλοι. Για μένα η Θεσσαλία δεν είναι μόνο ένας τόπος. Εδώ εργάζομαι, από τους σπόρους της Θεσσαλίας σητίζομαι. Εγώ προσφέρω υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνετε, και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα σε μια περιοχή που το ΑΕΦ σχετίζεται με 30% από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα, εμείς πεθαίνουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, να μην το κάνω τόσο δραματικά, δυστυχούμε. Κατά συνέπεια, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και στον πολιτικό χώρο, σε αυτό που λέμε κοινωνική πραγματικότητα. Εκεί θα κληθούν να πάρουμε αποφάσεις ως κοινωνία. Αν το σχέδιο ανάταξης, πρώτον, μπαίνει ένα ζήτημα αύριο το πρωί, να υπάρχει μια όσο δυνατόν, γιατί να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, με τη λογική την εξής, ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα λύσουν αυτά τα πολύ κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τώρα. Σωστό. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Σε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο μια κρατική αρρωγή πάρα πολύ σημαντική και συντονισμένη, γιατί σας εξήγησα γιατί δεν μπορεί να επέμβει η περιφέρεια, και αυτό είναι μειωτικό για μένα, γιατί εγώ ενδιαφέρομαι για την περιφέρειά μου, το είπαμε όμως προηγουμένως, να μην επαναληφθώ. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι, επιτέλους, πρέπει να αναδιατάξουμε το πολιτικό μας προσωπικό με γνώμονα ότι το μαγικό lifestyle μπορεί να σου κάνει το μηδενικό νούμερο, αλλά δεν μας φτάνει πλέον σήμερα όλο αυτό το θεατήμα. Επιτέλους, πρέπει να πάρουμε και τις ευθύνες μας σαν κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει αύριο το πρωί, θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί και όλοι μαζί να γίνουμε γνώστες του σχεδίου που θα κληθούμε να υπηρετήσουμε και να το βάλουμε μπροστά. Πρέπει να επειδή στην Ελλάδα καταναλώσαμε πολιτικά πολλή ελπίδα, αυτό που λέει ο λαός φρούδες ελπίδες, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη όσοι ανακατευόμαστε με τα κοινά να ανασυντάξουμε τη σκέψη μας, τις απόψεις μας, την ίδια μας τη λογική, την ίδια μας την πρόσβαση σε αυτό που λέγεται πολιτικός χώρος και να αναδιατάξουμε και να αντιληφθούμε τις ευθύνες που καλούμαστε πλέον να πάρουμε. Ή θα κατοικήσουμε αυτόν τον τόπο, εμείς εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Πού να πάμε? Με την κρίση που αντιμετωπίζουμε ή σωσμός δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ή θα εμφανίζεται σαφές. Να τα πάρουμε στα χέρια μας. Σαφές. Εσείς ή θα εμφανίζεται. Πλευρά σας πρέπει να βοηθήσετε προς μια κατεύθυνση ανάδειξης αυτού του ζητήματος. Έχετε δίκιο. Αλλιώς, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Όπως οι Κινέζοι που ήρθαν, θέλουν να πάρουν τα στρέμματα χιλιάδες εκεί στην Καρδίτσα, 300 ευρώ το στρέμμα, κάνουμε μπαταρία. Μια τέλειο την μπαταρία. Είναι μια λύση και αυτή, βρε αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα. Λύση. Καταλάβατε. Ακούστε με λίγο. Δεν θίξαμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που το έφαγε δυστυχώς η αλλαγή της ατζέντα στη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι θέλαμε να πούμε ή ό,τι διαπιστώσεις κάναμε κάτω από το βάρος των συνθήκων σήμερα αλλάζει. Ξέρετε ότι η Θεσσαλία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού από την απογραφή του 2021. Βεβαίως το ξέρουμε. Βεβαίως. Αυτό επιδεινώνει ακόμα πόσο περισσότερο μάλλον τώρα. Τα σωστό. Κύριε Κουλιέ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη σε όλους εκεί. Κουράγιο, υπομονή και διεκδίκηση. Βιαζόμαστε. Να είστε καλά.